Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 26 Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Να παρακολουθήσουμε πρώτα σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Δύο νεκροί στην Ξάνθη και 26 συνολικά σε όλη την χώρα από τον κορονοϊό. 47 πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κορονοϊός και μεταναστευτικό, τα μεγάλα μέτωπα της κυβέρνησης. Δύο Θρακιώτες έχουν χάσει μέχρι στιγμής την ζωή τους από τον κορονοϊό σε δύο μέρες. Σήμερα ένας 46χρονος στρατιωτικός από την Ξάνθη κατέληξε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης όπου νοσηλευόταν. Πανελλαδικά η νεότερη ενημέρωση αναφέρει 71 νέα κρούσματα και 26 θανάτους μέχρι στιγμής από τον κορονοϊό, με τα συνολικά κρούσματα να φτάνουν τα 892 στη χώρα μας. Καταγράφηκε στην Θράκη καθώς κατέληξε ένας 46χρονος στρατιωτικός που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με καταγωγή από την Ξάνθη. Ο άντρας ήταν στρατιωτικός και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα πριν την τελευταία του πνοή είχε φύγει χτυπημένος από τον κορονοϊό και ένας 77χρονος άντρας από τον οικισμό του Εχίνου Ξάνθης. Την ίδια ώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, κάνει γνωστό ότι μέχρι την Πέμπτη στις 3 η ώρα το μεσημέρι, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης νοσηλεύονται συνολικά 12 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία προέρχονται από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από αυτά, τα 4 νοσηλεύονται διασωληνωμένα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν σε μία μέρα 4 θάνατοι ασθενών με κορονοϊό και τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται στα 892, μετά και την επιβεβαίωση 71 νέων κρούσματων σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας Σωτήρης Τσόδρας. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 57 συμπολίτες μας, εκ των οποίων οι 54 διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που έχασαν τη ζωή τους ήταν 73 έτη. Στα καλά νέα είναι ότι 42 ασθενείς έλαβαν εξιτήριο. Νομίζω πως η εικόνα από την Ιταλία και την Ισπανία είναι τόσο άσχημη που οι συνάδελφοι επιστήμονες είναι πολύ ανήσυχοι. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε με την καλή ανησυχία και να ευελπιστούμε στη μείωση της επιδημικής καμπύλης με την τήρηση των μέτρων. Ήδη δεν έχουμε πορεία Ιταλίας, δεν έχουμε εκθετική αύξηση. Αν όμως τα μέτρα αρθούν, να είστε βέβαιοι θα ακολουθήσει παρόμοια εικόνα. Στην ίδια αναφορά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο εκτιμά πως ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο είναι πολύ ψηλός για ηλικιωμένους και ανθρώπους με χρόνια νοσήματα. Αυτό τονίζουμε στην πατρίδα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι ο πληθυσμός που πρέπει κατεξοχήν να προστατευτεί. Είναι ο πληθυσμός που πρέπει να ελεγχθεί, είναι ο πληθυσμός που πρέπει να πάρει θεραπεία όταν εμφανίσει την νόσο. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος για σοβαρή νόσο σε ΜΕΘ είναι μεταξύ 4 και 6% με βάση τα διεθνή δεδομένα. Τέλος, με βάση τη σημερινή εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρήπης που εκδόθηκε πριν από λίγο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, βρισκόμαστε πλέον σε περίοδο χαμηλής δραστηριότητας της γρήπης στην Ελλάδα. Μια περίοδος γρήπης που οδήγησε σε 241 σοβαρά κρούσματα και 97 θανάτους στην πατρίδα μας εφέτος. Κυριάρχησε ο ιός τύπου Α και 86% των σοβαρών περιπτώσεων και 92% των θανάτων ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου του πληθυσμού. Η μέση ηλικία των θανόντων ήταν 67 έτη. Τελειώνοντας, να πω ότι σήμερα δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση σε κατάσταση φυσυχασμού, παρά την μέχρι τώρα ικανοποιητική εξέλιξη της επιδημίας στη χώρα μας. Παραμένουμε σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Συμπεριφορές που δείχνουν την αυξημένη μας ευαισθησία αλλά και επαγρύπνηση είναι απαραίτητες τις ημέρες αυτές. Και παρακαλώ όλους να τηρούμε τα μέτρα προστασιοποίησης.
Η εμπειρία των πρώτων ημερών δείχνει ότι η αναγκαιότητα των μέτρων είναι ξεκάθαρη για την συντριπτική πλειοψηφία των συνανθρώπων μας, ανέφερε κατά την ενημέρωση για τον κορονοϊό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς. Επίσης, ο κ. Χαρδαλιάς αποκάλυψε ότι 5.824 πολίτες βρίσκονται σε κατοίκον καραντίνα σε όλη τη χώρα ως δυνητικοί φορείς κορονοϊού. Μεταξύ αυτών περιλαπέστρεψαν από ταξίδια σε χώρες που πλήττονται από τον κορονοϊό. Ωστόσο, έδωσε και διευκρινήσεις όσον αφορά την μετακίνηση των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Ο περιορισμός μετακινήσεων δεν ισχύει για όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για την άσκηση των καθηκόντων τους. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, όσοι δηλαδή είναι στελέχοι των σωμάτων ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων, έχουν ελευθερία κινήσεων μόνο για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετακίνησης, δηλαδή των περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση κατ' εξαίρεση μετακίνησης, παραδείγματος χάρη για μετάβαση σε κατάστημα προμήθειας, ειδών πρώτης ανάγκης, για ατομική άσκηση, για βόλτα κατοικιδίων, ισχύει ό,τι ισχύει και για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Δηλαδή είτε βεβαίωση έντυπη ή χειρόγραφη είτε αποστολή SMS. Σε περίπτωση ελέγχου, πέρα από τη βεβαίωση, απαιτείται και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας. Θα ήθελα επίσης να κάνω και κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τον περιορισμό της κυκλοφορίας και την εφαρμογή του. Πρώτα απ' όλα να επαναλάβω ότι τα SMS το 13033 είναι χωρίς χρέωση και ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν διατηρούνται. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι από το πρωί του Σαββάτου μπήκε σε λειτουργία η ενιαία ψηφιακή πύλη του δημοσίου gov.gr που υλοποιεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, μια σειρά από διαδικασίες που απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα μπορούν να διεκπεραιώνονται από το προσωπικό μας υπολογιστή ή από το κινητό μας τηλέφωνο. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις και όχι μόνο αυτές οι οποίες είναι από χθες, μάλλον τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρινας, τον κύριο Κώστα Βενετίδη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Βενετίδη. Καλησπέρα σας, κυρία Κουμάτζηδο. Πώς έχουν τα πράγματα και τι θα δούμε στο εξής, στον Δήμο Μίκης, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό και τα επιπλέον μέτρα τα οποία λαμβάνονται πλέον στην περιοχή. Όπως είναι γνωστό, κυρία Κουματζίδου, εδώ και μερικές μέρες, 3-4 μέρες, είχαμε κάποια κρούσματα από τον νομό Ξάνθης και ιδιαίτερα από την περιοχή του Δήμου Μίκης. Εδώ και 2 μέρες ήδη η Διεύθυνση Υγείας, σε συνεχή επαφή που είμαστε με τον ΕΟΔΗ, ενημερώσαμε για τα κρούσματα αυτά και ξαφνικά είχαμε μια αύξηση των αυτών των αποτελεσμάτων και έτσι από χτες το απόγευμα, με έγγραφο δικό μας της περιφέρειας, δηλαδή προς την πολιτική προστασία, γιατί βλέπετε ότι όλο το σχεδιασμό και όλη τη στρατηγική πλέον αυτού του εγχειρήματος, ώστε να κρατήσουμε χαμηλά τα φαινόμενα των ιώσεων, είναι ένας συνδυασμός πολιτικής προστασίας, Υπουργείου Υγείας και όλες αυτές μαζί οι υπηρεσίες που προσπαθούν μαζί να καταστήλουν αυτό το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, από χτες το απόγευμα 6 ώρα και μέχρι τις 7 Απριλίου, ο Δήμος Μίκης και μάλλον η κοινότητα του Δήμου Μίκης, ο Εχήνος, μπήκε σε επιπλέον επιπρόσθετα μέτρα, σε μια καραντίνα ιδιότυπη θα έλεγα, για να μην μπορεί να εξαπλωθεί από εκεί περισσότερο ο ιός. Είναι μια απόφαση δύσκολη, μένει, είναι σκληρά τα μέτρα, όλα τα μέτρα είναι σκληρά μέχρι τώρα. Βλέπετε, υπήρχε μια κλιμάκωση από τις 10 Μαρτίου που κλείσαν τα σχολεία, πολύ σημαντικό για μένα σε σχέση με άλλα κράτη με το κλείσιμο των σχολείων. Στη συνέχεια ακολούθησαν το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και καφέ, και από εκεί και πέρα βλέπετε ότι κάθε μέρα και κάθε μικρό διάστημα είχαμε κλιμάκωση αυτών των γεγονότων. Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο το οποίο στην περιφέρειά μας, γιατί εκεί έχουμε ακριβώς, θα πω αυτή τη στιγμή, το μεγάλο πρόβλημα, φτάσαμε λοιπόν να μπει σε καραντίνα μια ολόκληρη περιοχή, ένα μεγάλο χωριό, με ό,τι είναι επακόλουθο να συμβεί για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τουλάχιστον σε εκείνα τα επίπεδα, σε εκείνο το σημείο, να μην έχουμε διασπορά μεγάλη του κορονοϊού. Άρα μιλάμε μόνο για την κοινότητα, μόνο για τον Εχήνο, για το συγκεκριμένο το χωριό που παρουσιάζονται πολλά κρούσματα.
Ακριβώς. Από εκείνο το μέρος είναι, το σημείο είναι που είχαμε μεγάλη διασπορά. Οπότε τα μέτρα αφορούν τον Εχήνο μόνο. Και εύχομαι και ελπίζω να μην έχουμε διασπορά στην υπόλοιπη κοινότητα για να μην πάρουμε επιπρόσθετα μέτρα. Για να μπορούμε να το διαχειριστούμε λοιπόν όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο το δυνατόν ασφαλέστερα για τους υπόλοιπους ή για αυτούς που ενδεχομένως να νοσήσουν. Πόσα είναι τα κρούσματα μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα στην περιοχή, στην κοινότητα του Εχήνου? 9 κρούσματα, κυρία Κουματζίδου, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Βέβαια μπορεί να ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα. Ήδη οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, δηλαδή πυροσβεστική αστυνομία, ανέλαβαν έργο, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, βλέποντας τι τυχόν μικροπροβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν, εδώ είμαστε να βοηθήσουμε και εμείς σε ό,τι μας χρειαστεί. Ελέγχουμε το φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί τίποτα, οτιδήποτε περισσότερο για το επόμενο χρονικό διάστημα, βλέπετε, με ασφάλεια ποτέ δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Λέμε κάτι σήμερα, την επόμενη μέρα ανατρέπεται, γιατί βλέπετε ότι είναι... Πώς ξεκίνησε όλο αυτό στον Εχήνο, δηλαδή στα πομακοχώρια? Ως συνήθως, όπως στην Αθήνα, σε πόλεις μεγάλες, με πολύ πληθυσμό, στην κοινότητα, σε ένα χωριό, πώς ξεκίνησαν να υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα? Από πληροφορίες, κυρία Κουματζίδου, είναι ότι είχαμε εισρωή ανθρώπων, κατοίκων της περιοχής από τη Βόρεια Ευρώπη. Ήταν πολλοί εργαζόμενοι που δούλευαν και προφανώς κλείσανε τις επιχειρήσεις τους, γιατί βλέπετε ότι μαστίζει ο ιός αυτός στη Βόρεια Ευρώπη. Είναι περισσότερα τα προβλήματα και βλέπετε ότι γενικά στην Ελλάδα το 80 μέχρι τώρα τις 100 από αυτό που... του ιού είναι μεταφερόμενο από τα ξένα κράτη. Mm-hmm. Προφανώς λοιπόν κάποιος το μετέφερε από εκεί και είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Γύρισαν αρκετοί εργαζόμενοι στον Εχήνο, οπότε... Αυτό δεν ήταν γνωστό καθόλου στην περιφέρεια, στην πολιτική προστασία, να ληφθούν μέτρα όπως ελήφθησαν και με τις πτήσεις που κάποιοι μπήκανε σε καραντίνα για να ελεγχθούν. Έφυγε δηλαδή, δεν ήταν υπό έλεγχο όλη αυτή η κατάσταση, δεν είχε γίνει γνωστό? Κοιτάξτε, κύριε Κομματζίδου, βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα τα μέτρα αλλάζουν. Mm. Πριν μια εβδομάδα αυτοί οι περιορισμοί δεν υπήρχαν. Τις τελευταίες δύο μέρες είδαμε μετακινήσεις πληθυσμών και κράτημα των ανθρώπων που έρχονται από άλλες χώρες. Βλέπετε στην Αθήνα, όπου ο ΕΟΔΗ έχει πολλές δυνάμεις και μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, βάζει σε καραντίνα ανθρώπους σε ξενοδοχεία. Οπότε και μία εβδομάδα πριν που κάποιοι γύρισαν, τότε ελεύθερα περνούσαν. Βλέπετε τα σύνορα ζητάμε να κλείσουν και δεν κλείνουν. Μπορούσε να περάσει ο κόσμος είτε από την Τουρκία είτε από τη Βουλγαρία. Δεν υπήρχαν τότε αυτά τα αυστηρά μέτρα. Βλέπετε, γι' αυτό δίνουν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, γύρω στις 14 μέρες, μέχρι να τελειώσει αυτό το εγχείρημα, για να δούμε αν έχουμε κρούσματα ή όχι. Mm-hmm. Οπότε συνεχίζει να έρχεται ο κόσμος, αλλά τώρα βέβαια είναι πιο, είμαστε πιο προετοιμασμένοι, καταγράφουμε αυτούς που έρχονται για να μπορούν να τους ελέγξουν. Mm-hmm. Πάντως γίνεται ενδιελεχής έλεγχος των ανθρώπων που εισέρχονται πλέον στη χώρα μας. Βλέπετε ότι μέρα με τη μέρα τα μέτρα σκληραίνουν. Πόσους κατοίκους έχει ο οικισμός του Εχήνου, κύριε Βενετίδη? Δεν σας άκουσα. Πόσους κατοίκους έχει το χωριό αυτό? Ο Εχήνος έχει περίπου 3.000, κυρία Κουματζίδου. Είναι ένα πυκνοκατοικημένο χωριό. Μάλιστα, γιατί τα 9 κρούσματα είναι αρκετά. Νομίζω δηλαδή όταν άρχισαν να αυξάνονται έτσι τα κρούσματα, νομίζω ότι έπρεπε να δοθεί η δέουσα προσοχή στην περιοχή, αν και δεν δινόταν επίσημα. Είναι κρούσματα τα οποία άλλα ήταν από Καβάλα επιβεβαιωμένα, άλλα από Ξάνθη, άλλα από Αλεξανδρούπολη, άλλα από Θεσσαλονίκη. Νομίζω έχουμε και τέτοια επιβεβαιωμένα κρούσματα στην περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω, όλη τη στρατηγική και το σχεδιασμό, το έχω πει εδώ και πολλές μέρες, τον έχει ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία. Αυτό κατά μία έννοια είναι πάρα πολύ σωστό. Ένας δίνει κατευθύνσεις και οι υπόλοιποι ακολουθούμε, και ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες τους. Ναι. Άρα λοιπόν, τις ανακοινώσεις με τα κρούσματα η ευθύνη την είχε ο ΕΟΔΗ και βέβαια το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου είναι κέντρο αναφοράς. Mm-hmm. Τα πρώτα
6 κρούσματα όταν ήταν ανακοινωμένα γύρω στα 9, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τα 4, 5 ή 6, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού είναι. Ήταν γενικά από την περιφέρεια. Εκεί έπρεπε να μπει πλέον το stop, έτσι δεν λέτε και εσείς, κύριε Βενετίδη? Βεβαίως. Πριν 2 μέρες, εμείς, κυρία Κουματζίδου, η Διεύθυνση Υγείας, ο Γενικός Διευθυντής, ενημέρωσε την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΗ ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε εκείνη την περιοχή έχουμε 6 κρούσματα. Από τις μετά από 2 μέρες, αφού αυξήθηκαν κατά 3, τότε λοιπόν ενεργοποιήθηκε, κάναν τις μετρήσεις τις απαραίτητες ο ΕΟΔΗ και η Πολιτική Προστασία και αποφασίστηκε πλέον, λόγω της επιδημίας, τα στοιχεία που έχουν, να μπει σε καραντίνα η περιοχή αυτή. Μάλιστα. Έχουμε κάποια άλλη περιοχή γενικότερα στην περιφέρεια όπου δίνει πολλά κρούσματα? Όχι, και ευτυχώς. Και ευτυχώς. Δηλαδή, τα υπόλοιπα Δράμα, είναι μεμονωμένα, δηλαδή. Ευτυχώς. Στη Δράμα δεν έχουμε κρούσματα. Στην Καβάλα ένα μέχρι τώρα ανακοινωμένο. Στη Ροδόπη δεν υπάρχουν. Είχαμε τα πρώτα αρχικά, αν θυμάστε, είχαμε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης τα πρώτα 4 και παρέμειναν εκεί. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή, αυτές τις ενδείξεις που έχουμε, δεν έχουμε διασπορά άλλη. Τώρα. Ακούσατε σήμερα τον κύριο Χαρδαλιά, ακούμε συνεχώς τον κύριο Τσιόδρα. Τι λένε, 5.800 περίπου άτομα είναι που είναι στα σπίτια τους καταγεγραμμένα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας, υπάρχουν οι οποίοι μένουν μέσα και παραμένουν κλειστοί. Αυτά λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού είναι και τι δεν είναι. Τα έχουν καταγραμμένα η Πολιτική Προστασία και ελέγχονται. Δεν τους ελέγχουν αυτούς που είναι μέσα. Ο κύριος Πιόδρας μάλιστα πριν 2 μέρες ανακοίνωσε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και 10.000. Ναι. Έτσι. Να είναι φορείς, ναι, και να μην το γνωρίζουν κιόλας. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι αυτό, λέω, από αυτά που δεν είναι, καταγεγραμμένα, αυτά στα 5.800, στα 7.000 θα τα φτάσουμε, αυτά τα γνωρίζει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, εσείς θα τα γνωρίζετε αυτά ή μόνο θα βασιζόμαστε στο εξής από αυτά τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε και για τα υπόλοιπα. Αυτά τα κρούσματα, κυρία Κουματζίδου, τα 5.000 είναι πανελλαδικά. Ναι, στο πανελλαδικά. Και οι 26 νεκροί πανελλαδικά είναι, αλλά οι 2 είναι στη Ξάνθη. Ναι. Τι ρωτήσατε, αν γνωρίζουμε εμείς τα Εάν από αυτά που είναι περιορισμό κατοίκων, πόσα είναι στις περιφερειακές ενότητες ή στην περιφέρειά μας? Τα γνωρίζει η Πολιτική Προστασία, όχι της περιφερειάς μας. Τα γνωρίζει η Πολιτική Προστασία. Μόνο. Ναι. Μάλιστα. Κατανοητό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βενετίδη, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο να έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Πρόστιμα ύψους 150 ευρώ επιβλήθηκαν σε 47 πολίτες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για άσκοπη μετακίνηση μετά τις απαγορεύσεις που έχει θέσει η κυβέρνηση ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού. Οι συγκεκριμένοι αριθμοί αναφέρονται σε ενημερωτικό δελτίο της ελληνικής αστυνομίας, η οποία και επέβαλε τα πρόστιμα. Πάνω στο σημείο αυτό, οι έλεγχοι βέβαια θα συνεχιστούν και θα αυστηροποιηθούν, όπως ανακοίνωσε και ο αρμόδιος υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έλεγχοι της αστυνομίας για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, μέχρι και την Τετάρτη, 25 Μαρτίου, βεβαίωθηκαν 47 πρόστιμα για άσκοπες μετακινήσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε όλη την επικράτεια, βεβαιώθηκαν 1.155 παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα ύψους 150 ευρώ το καθένα. Πάντως, αυστηροποίηση των ελέγχων προανήγγειλε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Η πλειοψηφία των πολιτών τηρεί πιστά τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το κυβερνητικό επιτελείο, συμβάλλοντας καθοριστικά στον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Ωστόσο, ελάχιστοι εξακολουθούν να δρουν μεμονωμένα, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των πολλών. Να σημειωθεί ότι οι πολίτες που κυκλοφορούν στον δρόμο θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται οι ανάλογες χρηματικές κυρώσεις. Όσον αφορά στη δήλωση που γίνεται με γραπτό μήνυμα, είναι δωρεάν και γίνεται στον πενταψήφιο αριθμό 13033. Όποιος χρησιμοποιεί αυτό το μέσο γράφει έναν από τους 6 αριθμούς λόγου μετακίνησης, δηλαδή κενό, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας.
Ως λόγο μετακίνησης μπορεί κανείς να επικαλεστεί τα εξής: μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, μετάβαση στην τράπεζα, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, μετάβαση σε τελετή υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο. Για όλα αυτά που συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, και τις επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία γενικότερα της χώρας μας, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Λευτέρη Αυγιαννάκη, τον οποίο θα συναντήσουμε μέσω Skype. Καλησπέρα σας, κύριε Αυγιαννάκη. Καλησπέρα και σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, καλησπέρα και στον Εύρο, στην όμορφη Θράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την σύνδεση, γιατί ξέρετε, ίσως τις δύσκολες αυτές ώρες που περνάει τόσο η Θράκη, που έχει διπλό χτύπημα, δέχεται μία από την Τουρκία και μία από τον κορονοϊό πλέον και επίσημα και από τον ιό τις τελευταίες δύο μέρες. Σίγουρα το μυαλό μας δεν πάει το πόσο βαρύ είναι το χτύπημα αυτό και στον αθλητισμό της χώρας μας και γενικότερα και στον παγκόσμιο αθλητισμό, αφού το είδαμε μετά και την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον ή μπορεί και να μην το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι εσείς έχετε μπει σε μια διπλή δοκιμασία. Ένας τόπος που ιδιαίτερα αγαπώ, τον έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, ειδικά ως γραμματέας του κόμματος. Έχουμε περπατήσει με τοπικά στελέχη, αλλά και με τον τότε πρόεδρο και σήμερα πρωθυπουργό της χώρας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, όλο τον Εύρο, από πάνω ως κάτω. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η κατάσταση σαφώς είναι μια εικόνα ανήσυχη, αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό μας έχει κάνει πιο δυνατούς, διότι ο κίνδυνος, τα προβλήματα δυναμώνουν τις σχέσεις των Ελλήνων πολιτών και ως μια γροθιά παλεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Είμαι πολύ χαρούμενος, ειλικρινά σας το λέω, που μέσα από αυτή τη δοκιμασία αναφέρομαι καταρχήν στα σύνορα, καταρχήν στα προβλήματα με την γείτονα Τουρκία. Η Ελλάδα απέδειξε ότι ξέρει και μπορεί να φυλά τα σύνορα τα ελληνικά, αλλά και τα ευρωπαϊκά συνάμα. Mm-hmm. Η διεθνοποίηση του θέματος από πλευράς Πρωθυπουργού ομολογούμενος ικανοποίησε την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, που είναι ελαχίστων, θα έλεγα και ως και γραφικών και ανόητων, που διαδήλωναν ακριβώς για το αντίθετο από αυτό που πράττει η σημερινή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα σύνορα που υπερασπίζονται τα στελέχη του ελληνικού στρατού και της ελληνικής αστυνομίας. Και βεβαίως εσείς ως πολίτες αυτής της περιοχής με πάθος στηρίξατε, στηρίζετε και επιβραβεύετε, διότι βλέπετε τι είναι το σωστό, τι είναι το χρήσιμο και για τον τόπο σας και τον τόπο μας συνολικά και για την Ευρώπη συνολικότερα. Mm-hmm. Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στα στελέχη του ελληνικού στρατού. Μόνιμα, αλλά και στελέχη τα οποία έρχονται να κάνουν τη θητεία τους και βρέθηκαν σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή να φυλάνε πραγματικά θερμοπύλες στο λιμενικό, στο πολεμικό ναυτικό και στην πολεμική αεροπορία. Διότι και εκείνοι φυλάτουν τα νερά και τα θαλάσσια σύνορά μας. Την ίδια ώρα όμως η Ελλάδα αντιμετωπίζει με απίστευτη γενναιότητα και το θέμα του κορονοϊού. Mm. Ένα εφιάλτη ή θα λέγα ένα ακήρυχτο πόλεμο, που όμως καλούμαστε και εμείς ως γενιά να το αντιμετωπίσουμε. Είναι, μου έλεγε σήμερα το πρωί ένας φίλος μου μιλώντας, γιατί βρίσκουν περισσότερο χρόνο, αλλά γιατί να μιλάμε και με κάποιους ανθρώπους που είχαμε έτσι, χαθεί. Έτσι πλέον. Πίεση, ένταση, το πρέπει, βάλε κι άλλα στο έτσι, πρόγραμμα. Έτσι, μας βάζει και σε μία άλλη διαδικασία. Έχετε δίκιο σε αυτό φυσικά. Τώρα κάνω μια παρένθεση. Ναι. Θα βγούμε μέσα από αυτή την κρίση καλύτεροι άνθρωποι. Το πιστεύω. Γιατί αναθεωρούμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ το βλέπω από μένα, την οικογένειά μου, φαντάζομαι το κάνετε και εσείς και όσοι μας παρακολουθούν. Καταλαβαίνουμε τελικά ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες, ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες στους ανθρώπους. Είμαι βέβαιος, τουλάχιστον εγώ το κάνω και μιλώντας με αρκετό κόσμο και φίλους μου και φίλους από όλη την Ελλάδα, μου το μεταφέρουν και εκείνοι ότι βρίσκουν το χρόνο να έρθουν πιο κοντά με την οικογένεια, να αναθεωρήσουν πράγματα, να θυμηθούν αφετηρίες. Και μια πορεία που λόγω της κεκτημένης ταχύτητας που είχαμε όλοι μας, δεν είχαμε αξιολογήσει κάποια δεδομένα. Είχαν ξεφύγει μικρές λεπτομέρειες που όμως κάνουν μια μεγάλη εικόνα και μια μεγάλη και δίνουν έτσι βασικά μηνύματα. Mm-hmm. Όλα αυτά νομίζω ότι θα μας κάνουν καλύτερους. Κανένας κίνδυνος, κανένα πρόβλημα δεν ήρθε για κακό. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Θα δουλέψουμε
στην ΕΤΑ και δουλεύουμε σε αυτό στην ΕΤΑ και χαίρομαι πάρα πολύ που η ελληνική κοινωνία δείχνει μια πειθαρχία και ένα σεβασμό στις οδηγίες των ειδικών. Αυτό που συμβαίνει είναι όντως συγκινητικό. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει με απίστευτη σοβαρότητα όλο αυτό που συμβαίνει και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο οποίος έχει κινηθεί με πολύ μεγάλη προνοητικότητα, με απίστευτη μεθοδικότητα, δίνει και εκείνος το δικό του στίγμα και νομίζω ότι όλο αυτό το ακολουθούμε και εμείς ως κυβερνητικά στελέχη που είμαστε δίπλα του. Mm-hmm. Και θέλω να πω κάτι στους Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε, διότι η Ελλάδα δεν είναι ακέφαλη. Η Ελλάδα έχει κυβέρνηση ισχυρή, έχει μια ιστορία, αλλά έχει και μια πορεία λαμπρή και που είναι η ώρα να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία. Και η δικιά μας ιστορία θα γραφτεί μέσα σε αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο, μέσα από τη σοβαρότητα, μέσα από την ενότητα, μέσα από το σεβασμό στις απόψεις των ειδικοτέρων από εμάς, σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό, αλλά και μέσα από το πάθος και την πίστη στις αρχές και τις αξίες της ιστορίας μας και του ελληνισμού, για σε ό,τι αφορά τη φύλαξη των ελληνικών και κατ' επέκταση ευρωπαϊκών συνόρων. Πρώτο μέλημά μας έτσι, κύριε Βγενάκη, φυσικά είναι να βγούμε από αυτό, να βγούμε όλοι σόοι και αυλαβείς και όλοι ξανά μαζί. Το θέμα είναι μετά ότι θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Και τώρα τι γίνεται, γιατί η οικονομία, όλοι πιστεύουν ότι δεν θα είναι ίδια. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο ξανά. Όχι, δεν θα είναι ίδια. Σαφώς και δεν θα είναι ίδια, το καταλαβαίνουμε όλοι. Ωστόσο, να συμφωνήσουμε σε προτεραιότητες. Προτεραιότητα πρώτη είναι οι άνθρωποι και όχι οι αριθμοί. Προτεραιότητα δεύτερη είναι η αριθμή. Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ναι. Άρα, πρώτη μας προτεραιότητα είναι πώς να περάσουμε αυτό το κρίσιμο δεκαήμερο περίπου, όπως σύμφωνα με τους ειδικούς, δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, όπου αυτό το κρίσιμο διάστημα θα μας δείξει ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Θα ακολουθήσει η χώρα μας στον δρόμο της Κίνας, δηλαδή που κατάφερε να αντιμετωπίσει, να τυθασεύσει αυτό τον εφιάλτη, ή θα αντιμετωπίσουμε, που το απευχόμαστε βεβαίως, το δρόμο της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Η αίσθησή μου είναι ότι επειδή κινηθήκαμε πολύ έγκαιρα, μπορούμε με μια πειθαρχία παραπάνω να πετύχουμε, να αντιμετωπίσουμε, να περιορίσουμε τη ζημία που θα προκαλέσει ο ιός αυτός. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, αλλά ωστόσο όμως σας λέω και πάλι ότι έχουμε ένα εξαιρετικά δύσκολο δεκαπενθήμερο περίπου. Ναι. Ελπίζω πως θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού και με τη σύμπνοια και την ενότητα του ελληνικού λαού. Εσείς από το Υπουργείο σας ποια μέτρα λαμβάνετε, κυρία Βγιαννάκη, για την επανεκκίνηση πλέον του αθλητισμού, του πολιτισμού στη χώρα μας και κυρίως του αθλητισμού που είναι αρμοδιότητά σας? Εμείς κινηθήκαν πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς μαζί με τα σχολεία ήταν ταυτόχρονη, νομίζω, η παύση όλων των δραστηριοτήτων. Πιο πριν ακόμα. Και πιο πριν. Πιο πριν ακόμα, όταν με δικιά μου εντολή ξεκίνησαν οι απολυμάσεις σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Αθλητισμού. Mm-hmm. Πολύ έγκαιρα. Πολύ έγκαιρα. Και δεδομένου ότι η ανησυχία μου ήταν μεγάλη, διότι σε αυτούς τους χώρους, στους αθλητικούς χώρους, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συρρέει πάρα πολλοί κόσμος διαφορών ηλικιών. Αλλά κακά τα ψέματα, τα αγωνίσματα σε φέρνουν πιο κοντά, ιδρωμένος ένας αθλητής με τον άλλο. Πολλά αθλήματα μάλιστα σε φέρνουν ακόμη περισσότερο και υδρόταση, ίσως πιθανότητα και ο βήχας. Τα σταγονίδια αυτά τα οποία αιρούνται από το ένα και στο άλλο ήταν μια αφορμή για να φουντώσει ένα κακό και να μην πάρει διαστάσεις απρόβλεπτες. Εμείς προχωρήσαμε πολύ έγκαιρα στις απολυμάσεις. Αμέσως μετά προχωρήσαμε και σε μια εγκύκλιο που ζητήσαμε από όλους τους δημάρχους της χώρας να προχωρήσουν και εκείνοι σε απολυμάσεις, σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Κάποιοι γκρίνιαξαν, η πλειονότητα αυτών το έκανε και τους ευχαριστούμε. Συνάμα όμως ξεκίνησαν εκείνο το Σαββατοκύριακο να απολυμμένουν τη σχολεία, ενώ δεν είχαν κλείσει ακόμα τα σχολεία, αλλά από μόνοι τους, διότι καταλάβαμε ότι αφού κάνουμε που κάνουμε τη μία δουλειά, ας κάνουμε και τη δεύτερη, για καλό μας είναι. Ναι. Αμέσως μετά που σήμανε συναγερμός, εμείς πανέτοιμοι όπως ήμασταν, εφαρμόσαμε ήδη το πλάνο που είχαμε ετοιμάσει για λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, σε όλες τις δομές μας και στην κεντρική διοίκηση. Και βέβαια προβλέψαμε και εξαιρέσαμε από τον νόμο, από τις απαγορεύσεις, τους αθλητές που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτοί που είχαν πάρει τη διάκριση ήταν στην τελευταία φάση για να πάρουν τη διάκριση και να μπορέσουν να συμμετάσχουν.
Τους εξαιρέσαμε, προετοιμάσαμε ένα κατάλογο σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, περίπου 121 αθλητές από όλα τα αθλήματα, και προετοιμάσαμε τις δομές μας ώστε να φιλοξενηθούν, να προπονούν τα απερίσπαστα εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Μάλιστα, μια εβδομάδα μετά, αφού είχαμε κάνει μισολατούτα, ήρθε τηλεφώνημα από τον κύριο Μπαχ, τον πρόεδρο της ΔΟΕ, στον κύριο Καπράλο, όπου ζητούσε μετά από μια σειρά τηλεφωνημάτων σε αντίστοιχους πρόεδρους κρατών, Ολυμπιακών Επιτροπών διαφορών κρατών, να προχωρήσουν τα κράτους σε μια τέτοια πρόβλεψη που εμείς ήδη είχαμε κάνει, ήδη είχαμε ψηφίσει, ήδη είχαμε εφαρμόσει. Άρα είμαστε μια εβδομάδα ακόμα πιο μπροστά. Πριν καν έρθει η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, εμείς είχαμε προχωρήσει με ειδικές άδειες σε όλους τους αθλητές που είχαν, επαναλαμβάνω, είχαμε στη λίστα μας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες ομοσπονδίες, με τους προπονητές τους, με τους γιατρούς τους, για να έχουν ελεύθερη και απρόσκοπτη μετακίνηση για να κάνουν τη δουλειά τους. Ήρθε μετά όμως η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων, σωστά κατά τη γνώμη μας. Συμφωνείτε με την αναβολή, κύριε Βιαννάκη? Απολύτως. Μπροστά στους αγώνες, μπροστά στα ωφέλη και τα οικονομικά που μπορεί να έχει αυτή η μεγάλη αθλητική διοργάνωση, προέχει η ανθρώπινη ζωή και φυσικά η ζωή του αθλητή και όλων των παραγόντων και των χιλιάδων αθλητών που θα συνέρεαν για να καλύψουν ή για να συμμετάσχουν, να ζήσουν από κοντά αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός. Σωστά λοιπόν μεταφέρεται. Αλλά από εκεί και μετά, και σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα, επίσης δεν μείναμε ήσυχοι. Και τι κάναμε? Έχουμε ήδη συστήσει το Ζήσε Αθλητικά, που προτείνω και στους τηλεθεατές σας να μπουν είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε στο Twitter, είτε στο YouTube. Ζήσε Αθλητικά, όπως ακριβώς το ακούτε. Θα δείτε δηλώσεις, παρουσίες κορυφαίων Ολυμπιονικών αθλητών από όλα τα αθλήματα, όπου μέσα από μια διαδικτυακή καμπάνια την πρώτη περίοδο έδιναν μηνύματα «Μένουμε στο σπίτι και για ποιους λόγους πρέπει να το κάνουμε αυτό». Ήδη κάποιες αθλήτες Ολυμπιονίκες του Ρίο δίνουν μαθήματα γυμναστικής στο σπίτι, και από σήμερα το πρωί ξεκινάμε μια καμπάνια συμμετέχοντας και ο ίδιος ως υφυπουργός αθλητισμού. Γιατί πράγμα, για να δώσουμε λίγο χρόνο από το χρόνο μας, αφού είμαστε στο σπίτι μας, είμαστε μέσα, ακούμε τις οδηγίες των ειδικών, πειθαρχούμε, ζούμε αθλητικά όσο μπορούμε μέσα στο σπίτι, με τη διατροφή μας, την κατάλληλη, με τη γυμναστική μας κατοίκον, από την άλλη μας βρίσκουν το χρόνο να δώσουμε αίμα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα στα νοσοκομεία της χώρας. Καλά κάνετε που το θέτετε, κύριε Βιαννάκη, ναι, φυσικά. Και γι' αυτό παρακαλώ τους τηλεθεατές. Και απευθύνομαι σε μια περιοχή που έχετε μεγάλη παράδοση στους αιμοδότες και από συλλόγους, που είστε μοναδικοί σε όλη τη χώρα, να ξέρετε. Γιατί μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση τότε που περιμένουμε να διπλασιάσετε δεξιά και αριστερά σε όλη τη χώρα ως γραμματέας για να αποκτήσετε μια επαφή με όλη την κοινωνία. Ένα παραπάνω λοιπόν ζητούμε από τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, να ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες του αρμόδιου τμήματος κέντρου αιμοδοσίας της χώρας μας, να συμμετάσχουν και να ενισχύσουν κάθε αντίστοιχη πρωτοβουλία που κάνει φορέας ή δήμος, γιατί αυτή την ώρα χρειαζόμαστε αίμα. Τα νοσοκομεία μας δίνουν τη δικιά τους τη μάχη, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το διοικητικό προσωπικό, το ΕΚΑΒ. Όμως υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι, είτε επειδή έχουν ασθένεια και προβλήματα συγκεκριμένα, χρειάζονται να μεταφράσουν για διαστήματα αίμα, ή είτε λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν θα χρειαστεί πιθανότατα αίμα για κάποιους συμπολίτες μας. Πρέπει να συνδράμουμε. Καλό λοιπόν όλους τους πολίτες, φυσικά τα στελέχη της αθλητικής οικογένειας της χώρας μας, να βάλουν και εκείνοι πλάτη, να δώσουν λίγο χρόνο από το χρόνο τους και να δώσουμε όλοι λίγο αίμα. Μπορούμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, να κάνουμε μία έξοδο από το σπίτι μας, από τις μετρημένες που έχουμε στη διάθεσή μας. Μία καλή αφορμή, με σκοπό ζωής. Ακριβώς, και να δώσουμε λίγο αίμα για αυτούς τους πολίτες που το έχουν ανάγκη. Και έτσι, με πολλή πειθαρχία και με σεβασμό και με αλληλεγγύη ο ένας τον άλλο, θα τα καταφέρουμε και θα βγούμε από αυτή τη δυσκολία. Με τις λιγότερες, ελπίζω, και εύχομαι, απώλειες. Τα τελευταία τα στοιχεία, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Βιαννάκη, τι συνέστημα σας αφήνουν αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και σήμερα από τον κύριο Τσόδρα, ότι οι Έλληνες το πάμε καλά, τελικά τα καταφέραμε μέχρι στιγμής, μπορούμε να τα καταφέρουμε? Τι δείχνουν τα στοιχεία σε σχέση με όλα αυτά και τις έρευνες και τις μελέτες και τα στατιστικά τα οποία σίγουρα παρακολουθείτε εσείς από το Υπουργείο? Να σας πω μονάχα ότι είμαστε πολύ τυχεροί που στο τιμόνι της χώρας έχουμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και όχι την προηγούμενη κυβέρνηση, τον προηγούμενο πρωθυπουργό. Αυτό τουλάχιστον το λέει η πλειονότητα των πολιτών.
Επίσης, να σας πω πώς εγώ νιώθω, έχοντας ένα στρατηγό, αν με επιτρέπετε το χαρακτηρισμό, και αναφέρομαι στον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος με πολύ σεμνότητα, με πολύ σεβασμό στους υπόλοιπους επιστήμονες που αποτελούν την επιτροπή εκείνη που χειρίζεται στα πλαίσια της λειτουργίας του Υπουργείου Υγείας, αλλά και συνολικότερα πλέον υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας, τις πληροφορίες, την ενημέρωση, το συντονισμό με τον Νίκο του Χαρδαλιά, ένα εξαιρετικό, εξαιρετικό φίλο και μάχημο και πολύ πετυχημένο στη δουλειά την οποία το είχε αναθέσει ο Πρωθυπουργός να κάνει. Και βλέπουμε ότι όντως υπάρχει μια εικόνα πιο συγκρατημένη έναντι άλλων περιοχών ή άλλων χωρών που είχαν παρόμοιο χρόνο μπροστά τους να διαχειριστούν αυτό τον εφιάλτη. Όμως μην παίρνουμε αέρα, μην παίρνουμε θάρρος και αρχίσουμε να ξεμητάμε έξω και να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Στο χέρι μας είναι να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εχθρό, πώς ακούγοντας συμβουλές, μένοντας σπίτι, άρα περιορίζοντας τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού αυτού και βέβαιως κρατώντας μια απόσταση από τους ηλικιωμένους, από τις επαρκείς ομάδες, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα τους προφυλάξουμε πρώτα απ' όλα και θα τους δείξουμε ότι τους αγαπάμε πραγματικά, κάνοντας αυτό που λένε οι επιστήμονες. Κρατάμε μια απόσταση, τους σεβόμαστε, τους κρατάμε έξω από όλα αυτά που πιθανότατα να μπορούν να βγουν μοιραία για τον ίδιο και για την υγεία τους. Νομίζω ότι θα πάμε καλά στο τέλος, γιατί υπάρχει μια ωριμότητα που ομολογουμένως στο πρώτο διάστημα δεν υπήρχε. Υπήρχε αίσθηση ότι ένα μωρέ, εντάξει, τώρα εδώ δεν έρχεται, είμαστε ψηλά. Ναι, στην αρχή ναι, το είδαμε λίγο χαλαρά, όπως συνηθίζουμε, οι Έλληνες. Θα κάνουμε και τα ποτάκια μας, θα βγούμε στα κλεφτά. Δυστυχώς αυτός ο εφιάλτης δεν διαλέγει ούτε τόπο, ούτε χρώμα, ούτε αξίωμα, ούτε ηλικίες. Χθες μου έλεγε ο αδερφός μου, ο οποίος είναι γιατρός στο Ηράκλειο, ότι ένα βρέφος 19 μηνών έχει προσληφθεί από τον ιό του τον κορονοϊό. Mm-hmm. Είχα μια ενημέρωση, μάλιστα γράφτηκε και νωρίτερα, στα site, άρα μπορώ να πω και το όνομα, πολύ νωρίτερα διάβασα για τον κύριο Κρεμαστινό, εξαίρετο επιστήμονα, αξιοπρεπέστατο πολιτικό, βουλευτή για πάρα πολλά χρόνια με το ΠΑΣΟΚ, κύριος, μέσα στο νοσοκομείο, αγαπητός από παντού, και όμως και εκείνος, και αν δεν είμαι σίγουρος για τη σύζυγό του, αλλά εκείνος έχει ήδη πρόβλημα και στον Ευαγγελισμό, γιατί σχολιστεί από τον κορονοϊό. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν διαλέγει ο εφιάλτης αυτός ούτε προσωπικότητες με γυναικούς, ούτε μη, ούτε ηλικίες, ούτε τίποτα. Έτσι είναι, κύριε Βιαννάκη. Και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, ξέρουμε τους τρόπους, απλά δεν ξέρουμε που βρίσκεται, για να το αντιμετωπίσουμε στο ξεργό, τεντώντας τον πράσινο μας και δείχνοντας το θάρρο μας στην αντριά μας. Δεν είναι έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Βιαννάκη, για την συζήτηση αυτή και ελπίζουμε η επόμενη συζήτηση να είναι εδώ στο στούντιο, να είναι από κοντά, να έχουμε βγει από όλο αυτό το οποίο ζούμε. Έτσι. Μόνο μια κουβέντα, κριτικό στους στρατιώτες. Βαστάτε, δεν είστε μόνοι σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Κορονοϊός λοιπόν και μεταναστευτικό, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι, είναι τα μεγάλα μέτωπα της κυβέρνησης για τα οποία μίλησε κατά την καθιερωμένη ενημέρωσή του και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας. Αναφερόμενος ειδικότερα στην πανδημία του κορονοϊού, είπε πως ότι στον πόλεμο αυτό βρίσκονται άξιοι μαχητές, επιστήμονες, γιατροί και νοσηλευτές, ότι η κυβέρνηση παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις βασιζόμενοι σε τρεις άξονες: την ανάσχεση της διασποράς του ιού, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται. Για την οργανωμένη απόπειρα εισβολής παράνομων μεταναστών στον Εύρο, συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις αλλά και την πανδημία του κορονοϊού, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις, αντιμετωπίζουμε την πανδημία του κορονοϊού, που ήδη έχει επιφέρει σοβαρές ανθρώπινες απώλειες σε πολλές χώρες και βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε κρίση και σε ύφεση. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο μήνυμά του, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη διπλή κρίση. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε απρόοπτα που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορες και τολμηρές αποφάσεις. Την ασύμμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε, όπως τόνιζε, με επιτυχία, γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή της κυβέρνησης να προστατεύσει τα σύνορά μας. Και διότι εκείνοι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή αποδείχθηκαν πανάξιοι.
Έτσι θα αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Αναφερόμενος ειδικότερα στην πανδημία, είπε πως στον πόλεμο αυτό βρίσκονται άξιοι μαχητές, επιστήμονες, γιατροί και νοσηλευτές, ότι η κυβέρνηση παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις βασιζόμενοι σε τρεις άξονες: την ανάσχεση της διασποράς του ιού, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται. Στο πλαίσιο αυτό έκανε γνωστό ότι από τις 23 Μαρτίου απαγορεύτηκαν όλες οι επιβατικές πτήσεις από την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το ίδιο μέτρο έχει ήδη εφαρμοστεί για την Ιταλία και την Ισπανία. Από σήμερα διακόπηκαν και οι πτήσεις εξωτερικού της Αιτζίαν, με εξαίρεση μικρό αριθμό πτήσεων από και προς Βρυξέλλες, για λόγους διατήρησης της συνδεσιμότητας της χώρας με το Διοικητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζεται ότι έχουν ήδη ληφθεί αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών τρίτων χωρών στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και γίνεται έλεγχος από την ελληνική αστυνομία. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κύριο Πέτσα, εντός της περιμέτρου των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά τις 28 δομές που υπάρχουν στην ενδοχώρα, επέρχεται μια σημαντική διοικητική μεταβολή. Πλέον, ο διοικητικός έλεγχός τους περνά στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς εντάσσεται στο οργανόγραμμά του ως περιφερειακές υπηρεσίες υπό τη διεύθυνση νέων διοικητών. Ακολουθεί, εντός των προσεχών ημερών, προκήρυξη για την τοποθέτηση διοικητών, καθώς και προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο θα τη στελεχώσει. Σε αυτό το σημείο, καταγγέλλω δημόσια όλους όσοι φρόντισαν χθες να διασπείρουν fake news ότι δεν φτιάχνουμε 28 νέες δομές για πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι οι εφιστάμενες δομές, τις οποίες, όπως ήδη σας εξήγησα, πλέον τις θέτουμε κάτω από διοίκηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αναφερόμενος στο σύστημα υγείας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε γνωστό πως σήμερα ο συνολικός αριθμός μονάδων εντατικής θεραπείας φτάνει τις 813, εκ των οποίων 695 δημόσιες και 118 ιδιωτικές. Παράλληλα, το σύστημα υγείας ενισχύεται με προσωπικό και γίνονται προμήθειες με υγειονομικό υλικό. Οι κλίνες που έχουν αναπτυχθεί για την απλή νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό είναι μέχρι σήμερα 2.158. Το νοσοκομείο Παπαμακάριστος, το Νίμιτς, Πτέρυγα στο Αγία Βαρβάρα και το ιδιωτικό θεραπευτήριο Άττικα στην Λευσίνα θα νοσηλεύουν αποκλειστικά ασθενείς με κορονοϊό. Στο μέτωπο της οικονομίας τόνισε πως η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει τρεις δέσμες μέτρων, με τη συνολική ταμιακή επιβάρυνση των μέτρων να ανέρχονται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Προφανώς η κατάσταση στην πραγματική οικονομία έχει επιδεινωθεί και συνεχίζει να επιδεινώνεται. Γι' αυτό αξιολογούμε την κατάσταση καθημερινά. Στο πλαίσιο αυτής της ενδελεχούς αξιολόγησης, από την επόμενη εβδομάδα θα διευρυνθεί σημαντικά η περίμετρος των ατόμων και των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα τύχουν τη στήριξη του κράτους. Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμα στην ανταπόκριση που είχε το κάλεσμα της κυβέρνησης να ενισχυθεί η πολιτεία στον αγώνα της κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Όπως έκανε γνωστό, μέχρι και χθες 8.785 πολίτες, γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και γενικά άνθρωποι που μπορεί να βοηθήσουν το σύστημα υγείας έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εθελοντές.gov.gr. Συνολικά 120 δέματα σε οικογένειες του Δημοτήχου μοίρασε η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών. Στόχος της δράσης που υλοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες είναι η στήριξη με δωρεάν τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης σε οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν κάποια τρόφιμα για το επόμενο διάστημα. Τα δέματα παραδόθηκαν στις τοπικές κοινότητες του Δημοτήχου και τους πολιτιστικούς συλλόγους και από εκεί παραδόθηκαν στους δικαιούχους. Ανάλογη δράση θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Ο κορονοϊός ήρθε όχι μόνο για να δοκιμάσει το σύστημα υγείας αλλά και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο και η πτώση τζίρου για μια σειρά από επιχειρήσεις έχει οδηγήσει στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους. Τα μεγαλύτερα θύματα είναι όσοι ζουν με το μεροκάματο. Σε χειρότερη όμως μοίρα βρίσκονται οι ανασφάλιστοι,
Αυτοί που δεν θα λάβουν κανένα απολύτως βοήθημα από το κράτος, καθώς είναι εργαζόμενοι φαντάσματα. Τέτοιες περιπτώσεις επιχείρησαν να στηρίξουν οικονομικά. Πολίτες από το Διδημότυχο μοίρασαν δέματα με τρόφιμα σε πάνω από 120 σπίτια. Αναλογιστήκαμε περισσότερο τις οικογένειες οι οποίες είναι οικονομικά ασθενέστερες, στο γεγονός ότι όλοι μας προσπαθούμε να κάνουμε για να περάσουμε κάποιες μέρες επόμενες με τις απαγορεύσεις και με όποιες άλλες καταστάσεις δύσκολες οι οποίες θα περάσουμε και περνάμε. Αναλογιστήκαμε αυτές τις οικογένειες ότι δεν έχουν τα προστοζήν και τα κατάλληλα, ας πούμε, χρηματικά ποσά για να μπορέσουν να κάνουν κάποια τρόφιμα στην άκρη, ώστε να μπορούν να έχουν και αυτοί όλες τις προμήθειες που χρειάζονται για να περάσουν αυτές τις δύσκολες μέρες. Την πρωτοβουλία ανέλαβε ο Παναγιώτης Φιδανάκης μαζί με άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες. Με τη βοήθεια χορηγών που πρόσφεραν τα είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργήθηκαν τα δέματα που μοιράστηκαν από σπίτι σε σπίτι. Εμείς είδαμε για πρώτη φάση οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα εισόδημα από πουθενά, είτε κρατική χορηγία, πρόνοια κτλ. Όπως και επίσης ανθρώπους οι οποίοι με ένα μεροκάματο που είχαν ως πρότινος, λόγω της κατάστασης αυτής που διαβιούμε και δεν μπορούν να κάνουν μεροκάματα, δεν έχουν τώρα πλέον προστοζήν, αλλά και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκαν. Όμως δεν επιλέχθηκαν, όπως είπατε, ακριβώς τυχαία. Πάντα ήρθαμε σε επαφή με τους τοπικούς φορείς των κοινοτήτων, τους προέδρους συγκεκριμένα και τα κοινοτικά τους συμβούλια. Επικοινωνήσαμε μαζί τους, ρωτήσαμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειες οι οποίες χρήζουν τέτοιας βοηθείας και κάναμε μια κατάσταση η οποία στην αρχή πιστεύαμε ότι θα ήταν μικρή, αλλά όπως είδαμε ξεπέρασε και τα 120 άτομα. Στόχος της δράσης που υλοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες είναι η στήριξη με δωρεάν τρόφιμα και προϊόντα πρώτης ανάγκης σε οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν κάποια τρόφιμα για το επόμενο διάστημα. Αυτές οι ανάγκες είναι μεγάλες. Σκεφτόμαστε να ξανακάνουμε ακόμη μία τέτοια κίνηση για να μπορέσουμε να δώσουμε και σε ανθρώπους που είναι πολύ χαμηλοσυνταξιούχοι και καταλαβαίνετε ότι πάλι δεν τους φτάνουν να μπορέσουν να κάνουν κάποια, ας πούμε, όπως λέμε, μια μικρή αποθήκη. Τα δέματα παραδόθηκαν στις τοπικές κοινότητες του Δημοτήχου και τους πολιτιστικούς συλλόγους και από εκεί παραδόθηκαν στους δικαιούχους. Ανάλογη δράση θα γίνει και το επόμενο διάστημα. Όποιος επιθυμεί να ενισχύσει την προσπάθεια μπορεί να έρθει σε επαφή με τον κύριο Φιδανάκη στο τηλέφωνο 697-490-5959. Η πρωτοβουλία δέχεται ήδη και όχι χρήματα τα οποία θα μοιράσει σε όσους τα χρειάζονται. Έμειναν σπίτι αλλά χάρισαν ένα μοναδικό μουσικό διάλειμμα οι μαθητές του Οδείου Φαέθων Αλεξανδρούπολης. Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου ένωσαν τις δυνάμεις τους μέσω του διαδικτύου καθώς πεάνισαν τον εθνικό ύμνο. Το στιγμιότυπο το κατέγραψαν και το μοιράστηκαν με όλο τον κόσμο. Άλλοι από το μπαλκόνι τους με φόντο την ελληνική σημαία, άλλοι από το σαλόνι του σπιτιού τους, μαθητές του Οδείου Φαέθων της Αλεξανδρούπολης, ένωσαν τις δυνάμεις τους και τα αγαπημένα τους μουσικά όργανα για την εθνική επέτειο. Τηρώντας τον κανόνα «Μένουμε σπίτι», οι μουσικοί της Αλεξανδρούπολης πεάνισαν τον εθνικό ύμνο και κατέγραψαν την προσπάθειά τους, την οποία μοιράστηκαν με την Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο μέσω του διαδικτύου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Ακολουθεί αμέσως τώρα η έκτακτη εκπομπή επί του θέματος με τον Αντώνη Τελόπουλο.
με θέμα φυσικά όλες τις εξελίξεις οικονομικές και όχι μόνο γύρω από τον κορονοϊό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ και μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς.